ήταν και αυτό δυστυχώς είχε τραγικές επιπτώσεις. Προφανώς και από ό,τι φαίνεται το πολύ σημαντικότερο ήταν ότι σταματούσε και θεραπείες οι οποίες ήταν ευδόκιμες και οι οποίες ήταν διεθνώς κατοχυρωμένες για να δίνει μαντζούνια. Πώς κατάφερνε και έπειτα. Θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητόν ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι έχει και εκείνος ευθύνη, χωρίς να θέλω να ρίξω μόνο σε αυτόν. Πρέπει να ξέρουμε ότι όπως δίνουμε την υγεία μας, πρέπει να δούμε και αυτός που την διαχειρίζεται την υγεία μας ποιος είναι. Έχει ιατρείο. Διότι αν πήγαιναν και δεν είχε ιατρείο, παραδείγματος χάρη. Είναι σαφές, σε ιατρείο άλλων. Σε ένα ιατρείο υπάρχει η πιστοποιημένη πινακίδα. Ναι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί, κάποιος γιατρός που φιλοξενεί έναν άλλο γιατρό, το λιγότερο που πρέπει να ξέρει είναι ότι είναι γιατρός. Το λιγότερο. Άρα είναι το δεύτερο στοιχείο. Υπόθηκε για το κομμάτι του ίντερνετ και του τρόπου που μπορούμε να βρούμε. Ακόμα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει στην ιστοσελίδα του τα μέλη του και τις ειδικότητες. Άρα, αν μπει στην ιστοσελίδα, άρα, λοιπόν, μπορεί σύλλογο, να μπει στην ιστοσελίδα. Άρα, τουλάχιστον μέλος του Συλλόγου. Προφανώς. Μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, υπηρεσίες πάντα θα εξυπηρετήσουν, αλλά μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα να δει εάν είναι γιατρός και τι ειδικότητας. Μπορεί οι συνάδελφοί σας να ενέχονται τώρα σε ένα κύκλωμα εδώ μαζί με αυτόν τον απατεώνα. Δεν μπορώ να προδικάσω, αλλά προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί. Διότι άλλο πράγμα κάποιος να έκανε άθελα μια συνεργασία για, αν θέλετε, ακόμα και το κέρδος με την έννοια φέρουμε ασθενείς να χειρουργήσουμε, και άλλο πράγμα να έχει συσταθεί μια διαδικασία ομάδος η οποία με αυτόν τον τρόπο διαχειριζόντουσαν ανθρώπικες μεθόδους. Διότι από ό,τι γίνεται αντιληπτόν, αυτό χρησιμοποιούσε κατ' ουσίαν ματζούνια στους ασθενείς του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Είναι αισιόδοξο η περιφέρεια Αττικής, γιατί εδώ είπαμε για τα ματζούνια και για τους απατεώνες. Θα δημιουργήσει για τη δημόσια υγεία και την πρόληψη προσυμπτωματικό έλεγχο των πολιτών για να πάμε στην άλλη υγεία. Του προλαμβάνει. Μπράβο. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.